Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Χεριού και την Ελληνική Εταιρεία Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής. Με απλά λόγια, αυτές οι δύο επιστημονικές εταιρείες απαρτίζονται από ορθοπαιδικούς χειρουργούς αλλά και πλαστικούς χειρουργούς, από τους τρεις πυλώνες της υγείας στην Ελλάδα, δηλαδή το δημόσιο σύστημα, το ΕΣΥ, το πανεπιστήμιο αλλά και από τον ιδιωτικό χώρο, που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χειρουργική του ώμου, αγκώνα και χεριού, αλλά και στη χειρουργική με χειρουργικό μικροσκόπιο, δηλαδή υπό μεγάλες μεγενθήσεις που αφορά κυρίως μικρά αγγεία και μικρά νεύρα. Είναι οι χειρουργοί που μπορούν να χειρουργήσουν μικρές δομές του χεριού και παράλληλα όμως μπορούν να κάνουν επεμβάσεις όπως οι επανασυγκολήσεις. Αυτό που χαρακτηρίζει το φετινό μας συνέδριο και το διαφοροποιεί από τα προηγούμενά μας είναι ότι για πρώτη φορά συνδιοργανώνουμε μαζί με την αντίστοιχη Αμερικάνικη Ένωση των Χειρουργών του Χεριού, το American Association for Hand Surgery. Είναι μεγάλη τιμή για μια μικρή χώρα να συνδιοργανώνει με αυτόν τον τεράστιο οργανισμό, ο οποίος σημειωτέων δεν έχει ξανακάνει συνέδριο με άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Είναι η πρώτη φορά, συνήθως τα συνέδριά του συνδιοργανώνονται με ασιατικές χώρες ή την Αυστραλία ή την Ιαπωνία. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που έρχεται στην Ευρώπη επισήμως και αυτό μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και τιμή με δεδομένο το μέγεθος της χώρας μας και είναι και μια ψήφος εμπιστοσύνης για την ιατρική κοινότητα της χώρας μας. Συνδιοργανώνουμε επίσης με το Hellenic American Hippocratic Society, το οποίο είναι ελληνικής καταγωγής ορθοπαιδικοί χειρουργοί, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι οποίοι μπήκαν στον κόπο να έρθουν και να υποστηρίξουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια του φετινού συνεδρίου. Η χειρουργική του χεριού είναι μια εξειδίκευση, όχι ειδικότητα, η οποία είναι τα τελευταία 50 χρόνια εξελίσσεται. Η αλήθεια είναι ότι εξελίσσεται αργότερα, με πιο αργούς ρυθμούς από τη γενική ορθοπαιδική, για παράδειγμα. Παρ' όλα αυτά και στο δικό μας χώρο υπάρχει είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης, της ρομποτικής χειρουργικής, της χειρουργικής υπό υπερήχους, της άρθροσκοπικής χειρουργικής, δηλαδή με μικρές κάμερες. Έχουμε ένα ολόκληρο session 1,5 ώρα, το οποίο είναι αφιερωμένο σε αυτές τις εξελίξεις στους τομείς μας. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι από μόνη της η χειρουργική του χεριού και η μικροχειρουργική έχουν μια ιδιαιτερότητα. Απαιτούν πολύχρονη εκπαίδευση. Ως εκ τούτου δεν είναι πολύ εύκολο κάποιος να προχωρήσει πριν μάθει τα βασικά, τα οποία απαιτούν αρκετά χρόνια.